κόλαση πυρός από ελληνικά άρματα μάχης Leopard 2 Hell, τα γνωστά πανίσχυρα της Ελλάδος που όμοια δεν διαθέτει η κατοχική δύναμη. Πρόκειται για άρματα τα οποία θεωρούνται από πολλούς τα καλύτερα στον κόσμο. Αμερικανικά επίσης ισχυρά άρματα Abrams M1A2 σε διαγωνισμούς ουλαμών αρμάτων. Συνεχίζεται και εμβαθύνεται η συμμαχική σχέση Ελλάδος-Αμερικής. Φυσικά η Τουρκία ενοχλείται τα μάλα τόσο από την παρουσία των αμερικανικών στρατευμάτων στην Αλεξανδρούπολη και γενικότερα στη Θράκη, όσο και από τις ασκήσεις που διεξάγουν οι πανίσχυρες τεθωρακισμένες δυνάμεις Ελλάδος-Αμερικής εκεί. Κατά καιρούς διαμαρτύρονται τα τουρκικά μέσα. Olympic Corporation, Ολυμπιακή Συνεργασία 21, με τη συμμετοχή τμήματων τεθωρακισμένης ταξιαρχίας, δεύτερο σύνταγμα υπηκού Έφεσος, της πρώτης ταξιαρχίας αεροπορίας στρατού Κιλκής Λαχανά και αμερικανικών δυνάμεων του 1st Battalion 16th Infantry Regiment 1st Infantry Division, ενώ με καθεστώς παρατηρητή συμμετείχαν το έτερο ελληνικό κράτος, η Κύπρος, η σύμμαχός μας Αίγυπτος και η Ιορδανία, με την οποία ερχόμαστε όλο και πιο κοντά, όπως και με τα υπόλοιπα κράτη της περιοχής και γενικότερα τους Άραβες, όπως και με τους φίλους μας της Ιερουσαλήμ. Πραγματικά πειρά ασκήσεις διπλής ενέργειας επιθετικών και αμυντικών επιχειρήσεων επιπέδου συγκροτήματος ύλης αρμάτων, μηχανοκίνητης δημιουργίας με τη χρήση συστημάτων εξομοίωσης τακτικής εμπλοκής, διέλευση υδάτινων κολλημάτων, το περνούν δηλαδή το ποτάμι, τα πανίσχυρα άρματα Ελλάδος ΗΠΑ, βολές αρμάτων και φορητού εξοπλισμού ήταν κάποια από τα σενάρια που έγιναν εκεί στη Θράκη μας, στο πεδίο βολής και ασκήσεων πετροχωρίου Ξάνθης. Εντυπωσιακές εικόνες και βίντεο έχει δώσει στο φως της δημοσιότητας το Γενικό Επιτελείο Στρατού, από το οποίο αντλούμε τις πληροφορίες, τις αποκαλυπτικές εικόνες και το βίντεο.